Κύριε Υπουργέ, που είχαμε χθες για μία ακόμη φορά στο νησί, εσείς θεωρείτε, επειδή ακούσαμε και μία δήλωση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μηταράκη, ότι μπορεί αυτή η ένταση να υποκινήθηκε από κάποιους? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η έμφαση τώρα, για να μην πάμε στη διαδικασία της υποκίνησης, ή μπορεί να είναι και υποκινούμενη, μπορεί και να μην είναι, αυτό είναι πάντα δύσκολο να τεκμηριωθεί. Αλλά στην πραγματικότητα, εκείνο νομίζω που κρατώ σε πολύ σημαντικό ενδιαφέρον και σωστό στη δήλωση του Μηταράκη, είναι το ότι θέτει ως προτεραιότητα τα ζητήματα της ασφάλειας. Ναι. Ότι επισημαίνει ότι έχει αλλάξει πολιτική. Ότι επισημαίνει ότι προφανώς αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Και επίσης. Όταν λέτε έχει αλλάξει πολιτική, πρώτα απ' όλα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική και να αποδίδει. Και επίσης, συγγνώμη για να το κλείσω, να κλείσω τις παρατηρήσεις μου επί της δηλώσεως του Μηταράκη και επίσης, μάλλον τις υπογραμμίσεις μου, να το πω έτσι. Και επίσης το ότι πλέον είναι σαφές ότι εκείνο το οποίο μας χρειάζεται είναι τα κλειστά κέντρα. Ωραία, κλειστά κέντρα. Έχουν αρχίσει. Γι' αυτό λέμε. Υποθέτω ότι είναι σε διαδικασία κατασκευή. Τώρα μην με ρωτάτε. Μα έχετε πάει μέχρι το καλοκαίρι τώρα. Όχι, με συγχωρείτε, Υπουργό. Είμαι, αλλά δεν είμαι ο αρμόδιο Υπουργό για να ξέρω ότι είναι διαδικασία, τη λεπτομέρεια τη αποπεραιότητα ή τη φάση τη κατασκευή. Έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση να λέει ότι μέχρι την άνοιξη θα είναι εύκολο να το μάθετε σε ποια φάση. Είναι βασική η πολιτική του μεταναστευτικού, βασική κυβερνητική πολιτική. Είναι που επηρεάζει όλη τη χώρα. Βεβαίω. Δεν είναι θέμα αρμόδιο. Προφανώ δεν είναι αρμόδιο. Σα απαντώ. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να μην ξαναγυρίσουμε στο ίδιο, το έχουμε πει και μεταξύ μας αρκετές φορές. Προφανώς υπάρχουν καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις αυτές οδήγησαν στην αλλαγή ουσιαστικά, η οποία, τη διοικητική αλλαγή. Όχι στην αλλαγή πολιτική, στη διοικητική αλλαγή, η οποία έγινε με το Υπουργείο. Και πλέον το Υπουργείο πρέπει να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό. Ας αφήσουμε τι έγινε πριν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σχέδιο προχωράει όσο γρήγορα θα θέλετε? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα πρέπει το σχέδιο να επιταχύνεται. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο κ. Μηταράκης. Τώρα. Ξαναλέω, μην με βάλετε να σας πω σε ποιο σημείο βρίσκεται η δημοπράτηση. Μπορείτε να μου το ρωτήσετε αν θέλετε, θα σας απαντήσω, δεν γνωρίζω. Μέχρι την άνοιξη πιστεύετε ότι όλα τα κλειστά κέντρα θα είναι έτοιμα, γιατί η άνοιξη είναι σε ένα μήνα? Δεν νομίζω ότι σε αν με ρωτάτε, σε 28 μέρες θα έχουν ανοίξει τα κλειστά κέντρα παντού, θα σας απαντήσω, το βλέπω δύσκολο. Ζούμε επικίνδυνες καταστάσεις όμως, κύριε Βορύδη. Βλέπετε έκρηξη, οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο στην περιοχή. Είναι απολύτως σαφές. Και υπάρχουν φόβοι και για αυτοδικίες. Αυτό πώς θα αντιμετωπίσετε? Στο μέλλον θα το πάμε? Θα δούμε τι θα γίνει. Η οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της επιβολής της εν νόμου τάξεως, δηλαδή με αστυνομικά μέτρα. Από εκεί και πέρα, στο ερώτημά σας δηλαδή αυτό. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν παραγνωρίζω ούτε βγάζω από τη συζήτηση ότι προφανώς χρειάζονται πολλά μέτρα, μη αστυνομικά, μέτρα εφαρμογής του σχεδίου της κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στα χέρια μας να διαχειριστούμε. Η ιστορία με τα πλωτά φράγματα, για παράδειγμα, που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα, σας βρίσκει σύμφωνο, κύριε Βορύδη? Αν κατάλαβα καλά, ακούστε, εμένα με βρίσκει σύμφωνο κάθε μέτρο περιορισμού των ροών. Όλα τα μέτρα που περιορίζουν τις ροές και τα οποία βρίσκονται μέσα στα πλαίσια βεβαίως ενός δικαιικού συστήματος που σέβεται, αν θέλετε, και σταθμίζει επιμέρους συμφέροντα, προφανώς με βρίσκουν σύμφωνο. Αν καταλαβαίνω καλά, εκείνο το οποίο συζητείτε τώρα είναι η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει μια αντίρρηση αρχής. Εκείνο το οποίο συζητάει. Αν θα λειτουργούσε. Δεν το ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται εντονότατα. Επί της αρχής όμως, δεν ξέρω αν μας το πει. Επί της αρχής ή επί της αποτελεσματικότητας. Αποτελεσματικότητας, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Αν λειτουργεί το λοιπόν, σύστημα αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ζαχαριάδη. Αν κατάλαβα καλά όμως, για να το βάλουμε, να το τελειώσουμε αυτό, η ιδέα των πλωτών δεν είναι ότι θα κάνεις, ας το πω, ένα φράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος της θάλασσας. Καλά, προφανώς. Έτσι, η ιδέα των πλωτών είναι ότι σε σημεία στα οποία υπάρχουν αυξημένες ροές και είναι κοντά η μία πλευρά με την άλλη, θα το κάνεις αυτό ώστε να αυξήσεις τη διαδρομή και να δώσεις τη δυνατότητα επεμβάσεως και να αφαιρέσεις από την τουρκική πλευρά κυρίως, που έχει την ευθύνη του να το σταματήσει, το επιχείρημα δεν προφτάσαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε αυτό νομίζω ότι είναι η ιδέα του πλωτού. Καταρχάς, ένα σχόλιο σας για όσα έγιναν χθες και θα πάμε και στην ιστορία των φραγμάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κατάσταση πυροδοτείται από την ανεπάρκεια, από την διαχειριστική ανικανότητα, από τα κενά περιεχομένου επικοινωνιακά σοου, από την πραγματική ταλαιπωρία μέσα σε μία δομή ή σε δομές όπου η κατάσταση έχει γίνει τους 7 τελευταίους μήνες τρεις χειρότερη και που όταν την παραδώσαμε εμείς ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι στο προσφυγικό μεταναστευτικό κινούμαστε στην απολύτως λάθος κατεύθυνση. Εάν συμβαίνουν αυτά σε μία ανοιχτή δομή και κινδυνεύει η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου, φανταστείτε τι θα γίνει σε μία κλειστή δομή. Δεν θα έχει 25.000 η κλειστή δομή.
Ποια θα γίνουν οι υπόλοιποι. Πού θα... Και 4 με 5 θεωρείτε ότι είναι λίγο. Έχετε πάει σε μια πόλη 5.000 ανθρώπων να δείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει ως φυλακή. Άρα τι θα τους κάνουν, να τους αφήσουμε ανεξέλεγκτους όλους εδώ. Όχι. Ζαχαριάδη, τι η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία των μετεγκαταστάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάτι το οποίο προσκρούει στους γαλάζιους δημάρχους και περιφερειάρχες και στα σκληροπυρηνικά αντανακλαστικά που ο κύριος Βορύδης και οι ομοειδεάτες του... Κύριε Ζαχαριάδη. Τα ήξερα αυτά δεν που λέτε εγώ, όταν τους αλλά εξέλεξε. Προσέξτε τώρα, ο κύριος Βορύδης... Ποιοι είναι οι ομοειδεάτες, ποιοι είναι του κύριου Βορύδη. Της Νέας Δημοκρατίας. Δε, κακό είναι αυτό. Ποιοι είναι. Άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Βορύδης. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τα περίπου... Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Πάμε το... Ο κύριος Βορύδης, λοιπόν, ο κύριος... Πώς τα ακούτε, κύριε Ζαχαριάδη? Σας είπα, είναι υποκινούμενα από τη διαχειριστική ανεπάρκεια, από την ανικανότητα, από τα ψέματα, από τα ψέματα και από τα επικοινωνιακά σοου. Τις ΜΚΟ ποτέ ως κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Γιατί είδα χθες εγώ το Μητρό που πήγε να φτιάξει δεν η είμαι, κυβέρνηση. Κύριε οικονομού, ένα πήγαν λεπτό. 86, 350. Ένα λεπτό να τελειώσει το προηγούμενο. Ο κύριος Βορύδης προεκλογικά τον είχα ρωτήσει και του λέω σε πόσο καιρό θα βελτιωθεί το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ναι. Τι μου είχε πει τότε? Σε 3 με 4 μήνες θα υπάρξουν τα πρώτα δείγματα γραφής. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής μετά το πρώτο 7 μήνο? Να τα. 5 φορές χειρότερα. Με αφήσαμε τη Μόρια με 5.000. Είναι απολύτως ακριβές αυτό που είπα. Δεν το θυμόμουν ότι το είχα πει. Λοιπόν, αλλά είναι και απολύτως ακριβές. Απολύτως ακριβές. Μέσα σε 3 με 4 μήνες. Ακριβές. Επιτρέψτε μου, κύριε Ζαχαριάδη, αυτό να απαντήσετε. Ναι. Έχει ψηφιστεί ο νόμος, ο οποίος αλλάζει όλο το θεσμικό πλαίσιο που είχατε κατασκευάσει, ώστε να μην μπορεί να γυρνάει ποτέ κανένας πίσω. Άρα λοιπόν, πράγματι σε 3 με 4 μήνες. Ψηφίστηκε ο νόμος, έχει διαμορφωθεί η διαφορετική πολιτική. Ναι. Πάμε σε αυτό. Άρχισαν κάποιες επιστροφές. Μικρή αριθμή, αλλά άρχισαν. Και άρχισαν και κάποιες επιστροφές. Κρατήσεις στα κλειστά κέντρα. Πόσες επιστροφές. Κύριε Βορύδη, ήταν 80 μέσα στη Γενάρη. Καταρχήν για τα κλειστά κέντρα, να ξέρουμε κάτι. Και στις σημερινές ανοιχτές δομές, κάποιος ο οποίος εγκληματεί, παρανομεί, κάνει πράγματα τα οποία είναι έξω από την ειρηνική συμπεριφορά, μπαίνει σε κλειστό χώρο. Ναι. Δεν είναι ανεξέλεγκτος, έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Δεύτερον, πόσες επιστροφές, κύριε Βορύδη, πόσες έχετε κάνει 7 μήνες που είστε κυβέρνηση? Έχουμε δεσμευτεί. Πόσο χρόνο χρειάζεται? Γιατί σας ρωτήσανε προηγουμένως, εγώ είμαι απέναντι στα κλειστά κέντρα, θεωρώ ότι θα κάνουν την κατάσταση έκριθμη, ναι, φυλακή κτλ. Και απορώ πώς υπερασπίζεστε εσείς, που εν πάση περιπτώσει μπορεί να είμαστε πολιτικά απολύτως απέναντι, αλλά είστε ένας άνθρωπος ευφυής, την ιστορία του πλωτού φράχτη. Έχετε πάει, κύριε Βορύδη, ποτέ σε νησί διακοπές? Έχετε πάει στη θάλασσα? Μερικές φορές. Ναι. Και τι καταλαβαίνετε τώρα, τι λέτε στον ελληνικό λαό? Ότι. Ότι στη θάλασσα θα βγάλετε ένα φράχτη ύψους 50 εκατοστά και 2,5 χιλιόμετρα και θα κάνετε τι? Ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Τα περάσματα. Όχι, και δεύτερον, επί της ουσίας... Να το απαντήσει αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Να τελειώσει. Έβαλε δύο. Δεν παίρνω εγώ συνέντευξη τον κύριο Βορύδη. Όχι, επειδή το θέσατε εσείς από μένα και τον κύριο Βορύδη. Λοιπόν, διημών που λέμε... Όταν ρωτάτε, πρέπει να απαντήσετε. Σας έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήματα αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κύριε Βορύδη. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται εμπόλεμη ζώνη, ένας να είναι στους 100 πάνω στη βάρκα, μπορεί να ελεγχθεί για άσυλο την ώρα που έρχεται? Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δημόσιο διάλογο λέει προσπαθούμε να καταλάβουμε τι προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, πέρα από γελίο κατά τη γνώμη μου και πλήρως ανεπαρκές και σπατάλη του δημοσίου χρήματος και δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο έχει αυτή η υπόθεση, αυτός ο φράχτης... Σας ρώτησα πριν για τις ΜΚΟ, αν τις ελέγξατε ποτέ. Αν ελέγχθηκαν τα χρήματα που πήγαν εκεί. Μας ψάχνει η Όλαφ. Είχα 450 ΜΚΟ που έκαναν ό,τι γούσταρα. Τι κάνουμε? Η γνώμη μου είναι... Είναι 86 να πηγαίνουν να καταθέτουν χαρτιά. Η γνώμη μου είναι ότι σε αυτά ποτέ τα ζητήματα η ελληνική δημοκρατία με όλες τις κυβερνήσεις, ναι, πρέπει να έχει απόλυτη διαφάνεια και απόλυτο έλεγχο. Δεν την κάνατε όμως. Είμαι ο τελευταίος που θα πει, κύριε οικονόμου, ότι επί των ημερών μας... Είδα τον κύριο Πολάκη να πηγαίνει να ανησυχεί και να σοκάρεται. Επί των ημερών μας. Βεβαίως, είναι σοκαριστική η κατάσταση. Βεβαίως είχε πάρει. Δεν σοκαρίστηκε τότε. Εδώ δεν τα είχε πει σε εσάς ο κύριος Μουζάλας, ο κύριος Βίτσας, για τις δυσκολίες, για τις δυσκολίες και τα λοιπά. Βεβαίως. Λοιπόν, μιλέτε λοιπόν, εμείς δεν ερχόμασταν εδώ να παρουσιάσουμε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο, λέγαμε για τις δυσκολίες. Ναι. Η αντιπολίτευση έλεγε ότι θα λύσει τα ζητήματα μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Ελέγχεται η κυβέρνηση αυτό σήμερα. Κάνω. Αυτό κάνω. Λοιπόν, εγώ ελέγχω την κυβέρνηση.
Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Η τροπολογία είναι προς σωστή κατεύθυνση για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κοιτάξτε, να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει. Εάν φέρει διαφάνεια, διαπιστωθούν ζητήματα κτλ., δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν το γνωρίζω. Σας έβαλα λοιπόν το γενικό πλαίσιο, τη γενική κατεύθυνση. Επειδή πολλές φορές με ρωτήσατε αυτό το εξάμηνο αν έπρεπε να ψηφίσω στο προσφυγικό, καλά κάναμε και δεν ψηφίσαμε. Βλέπω ότι παίρνετε και μια πρωτοβουλία να επιστρέψετε μια πρώτη μορφή άμκα σε κάποιους από τους οποίους το είχατε αφαιρέσει το καλοκαίρι, λοιπόν, κύριε Βορύδη. Άρα σωστά είχαμε κάνει και σε αυτό που σας το είχαμε επισημάνει. Από τον άρχεστε ένα εξάμηνο μετά και να λέτε και σε αυτό λάθος κάναμε και σε εκείνο λάθος κάναμε, ανοίξτε τα αυτιά σας και χαμηλώστε τους τόνους. Κύριε Βορύδη, αν ερχόταν τώρα ξανά ο κύριος Ζαχαριάδης και σας έλεγε πότε θα αλλάξει, κύριε Υπουργέ, η εικόνα στο προσφυγικό, τι θα του απαντούσατε? Λοιπόν, θα το απαντήσω αυτό το πότε, αλλά γιατί υποθέτω ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα το περιγράψει ο αρμόδιος υπουργός. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε πάρα πολύ τεχνικά θέματα τα οποία δεν γνωρίζω. Μέχρι το καλοκαίρι έχει πει η κυβέρνηση. Ωραία. Μέχρι το καλοκαίρι, λοιπόν. Αυτό το οποίο έχουν πει οι αρμόδιοι υπουργοί, αυτό είναι που τους δεσμεύει. Ο καθένας από εμάς στην κυβέρνηση, μέναν με ρωτήσετε, παραδείγματος χάρη, αν έχω προγραμματισμό στο Υπουργείο μου και για πράγματα για τα οποία δεσμεύομαι χρονικά, θα σας πω. Ναι. Αλλά δεν αξιώνω τώρα, παραδείγματος χάρη, ένας άλλος υπουργός υγείας να ξέρει τι δεσμεύομαι εγώ το σε ποιες λεπτομέρειες. Είναι το νούμερο ένα ζήτημα όμως. Επαναλαμβάνω, μάλιστα. Το οποίο το αλλά θα κάνουμε στρατηγική συζήτηση. Μην μου κάνετε συζήτηση λεπτομεριών. Στη συζήτηση των λεπτομεριών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξέλιξη, θα το λέω, θα την κάνετε με τον αρμόδιο υπουργό. Με μένα μιλήσετε υποχρεωτικά στρατηγικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Λέσβου πάντως τώρα αυτό το ερώτημα έχει. Και βλέπει τον υπουργό της κυβέρνησης και περιμένει αυτό που μας ρωτήσουν. Ωραία. Θα φωνάξετε λοιπόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα φωνάξετε λοιπόν τον αρμόδιο υπουργό για να σας πει λεπτομερώς και βήμα-βήμα το πώς θα το κάνει. Εκεί θα του κάνετε πολλές ερωτήσεις. Όχι, εμείς ρωτάμε πώς θα αντιμετωπιστεί το προσφυγικό γενικότερα τώρα. Ναι, αλλά να αποφασίσουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, γιατί αν με ρωτάτε λεπτομέρειες, δηλαδή η προκήρυξη αυτό, πότε έχει γίνει, έχει σηκωθεί η προκήρυξη. Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι λεπτομέρεια να σας ρωτάτε ωραία, πότε θα αντιμετωπίσετε. Έχετε δίκιο. Αποδέχομαι τη συγκλονιστική ευθύνη, όχι, κυρία Αναστασοπούλου, ότι δεν γνωρίζω την λεπτομέρεια όπως τη λέω εγώ και τη μη λεπτομέρεια όπως λέτε εσείς. Άρα μπορείτε να με ρωτάτε επ' αυτών. Αυτά 7 μήνες αλλάζετε επικεφαλής και αλλάζετε σχέδια και μας τα ανακοινώνετε. Και ρωτώ υπουργό της κυβέρνησης πότε θα αλλάξει αυτή η εικόνα και πότε θα εφαρμόσει το σχέδιό σας αυτό. Μάλιστα. Δεν το λέτε και λεπτομέρεια, αν μου επιτρέπετε. Για να το απαντήσω αυτό, επειδή τώρα μη χαρακτηρίσω την ερώτηση. Μην τη χαρακτηρίσω. Καλά, μπορεί να τη χαρακτηρίσετε όπως θέλετε, αλλά απαντήστε την. Να το αποφύγω. Όχι, δεν θα την απαντήσω. Να πάμε παρακάτω να όχι, δύο λεπτάκια. Δύο λεπτάκια. Γιατί έτσι θα μπλέξουμε τώρα δύο σε λεπτάκια. Όχι, δύο λεπτάκια. Τι είναι το προσωπικό? Κάνουμε πολιτική κουβέντα. Μου κάνει μία ερώτηση. Μου κάνει μία ερώτηση. Τη λέω ότι δεν ξέρω να σας απαντήσω επί συγκεκριμένων τεχνικών λεπτομεριών, μου ξανακάνει την ερώτηση, ξαναπαντώ δεν ξέρω και ξαναγίνεται η ίδια ερώτηση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσω γνώση επειδή με ρωτάτε συνεχώς. Καλά, τώρα δεν σας το ρώτησα έτσι, κύριε έτσι. Υπουργέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσετε. Λοιπόν, γνώση να αποκτήσω δια της επαναλήψεως ερωτήσεως δεν γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή, εκείνο να λοιπόν τώρα τους μαλώνετε επειδή σας πίεσαν, κύριε Βορύδη. Τι είναι όχι, αυτό το πράγμα? Μαλώνε, μαλώνω κανένα. Θα το συνηθίσετε, κυβέρνηση τι είστε. Άλλο ξέρετε, εγώ πόσες φορές εδώ πέρα, σαν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έχω ακούσει 700 φορές την ίδια ερώτηση λέγοντας είτε ότι δεν γνωρίζω και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την συνηγορία επί της κυρίας Αναστασοπούλου. Νομίζω εκτιμάται. Νομίζω εκτιμάται. Νομίζω εκτιμάται. Δεν τη ζητήσατε. Μαλώνετε δημοσιογράφους επειδή σας χορηγεί. Μαλώνετε δημοσιογράφους. Άνετα. Απαντήστε, κύριε Βορύδη. Μπορώ να απαντήσω κάτι ή όχι? Όχι, δεν είναι. Σε ερωτήσεις μας όμως. Αλλά σε ρωτήσεις, ποιες, ξαναρωτήστε. Όχι, δεν ρωτήσω το ίδιο. Πείτε αυτό που θέλετε, γιατί βλέπω ότι σε αυτό δεν παίρνω απάντηση. Στην τέταρτη φορά, γιατί. Δεν βλέπω να παίρνω λοιπόν, απάντηση, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα λοιπόν παρακάτω. Σας απαντώ. Το κρίσιμο και το μείζον, γιατί είπε διάφορα πράγματα ο κύριος Ζαχαριάδης, είναι ότι ο κύριος Ζαχαριάδης τι λέει, όπως ήταν η κατάσταση πριν. Αυτό λέει. Το οποίο μου θεωρεί, το θεωρώ και αρκετά φυσιολογικό. Ναι. Γιατί αυτή την πολιτική υπηρετεί. Την πριν. Ποια ήταν η πριν πολιτική? Αυτήν που καταδίκασε ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει. Μα και μόνο οι αντιδράσεις τους φανερώνουν ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν αλλάξει. Όταν εμείς, παραδείγματος χάρη, λέμε το φράγμα και με ρωτάτε, θα είναι αποτελεσματικό το φράγμα? Και λέει ο κ. Ζαχαριάδης, είναι γελίο, δεν είναι σοβαρό, υπάρχουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά λέει. Η Ευρώπη τα λέει. Άσχλη είστε Ευρώπη. Μάλιστα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα λέει, κύριε Βορύδη. Πού ζείτε, κύριε Ζαχαριάδη. Πού ζείτε, κύριε Εμείς θα απαντήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δούμε τι θα πείτε. Θα απαντήσουμε. Για να δούμε. Θα απαντήσουμε. Για τις πείτε. Και σας λέω επίσης ότι πάντως η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν γνώμη, αυτό θα πείτε. Θέλετε να κουβεντιάσουμε. Αλλά κουβεντιάζουμε, ξέρετε πώς κουβεντιάζω εγώ. Ναι. Όχι έτσι. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Έχουμε εξαιρετική σήμερα κάτι έχετε πάθει. Εγώ, κύριε Αναστασοπούλου. Γι' αυτό, ούτε κύριε Αναστασοπούλου. Σήμερα κάτι έχετε πάθει. Λοιπόν, λέω το εξής. Είναι ενδιαφέρον πάντως, κύριε Βορύδη, να σας πω κάτι. Σας ρωτάμε για τα πλωτά φράγματα. Όχι να σας πω κάτι. Έχετε εντάξει. Δεν έχω τελειώσει πρόταση, το έχετε παρατηρήσει. Ναι, αλλά αφού δεν απαντάτε, πρέπει να επαναφέρουμε τις ερωτήσεις, κύριε. Άρα λοιπόν, εσείς θα μου υπαγορεύσετε και την ερώτηση και την απάντηση και αν δεν σας ικανοποιεί, θα με διακόψετε. Ναι, αλλά αφού δεν τελειώνω πρόταση. Συζήτηση. Μα δεν τελειώνω πρόταση. Ολοκληρώστε το. Θέλετε να μου κάνετε μια ερώτηση και μπορώ να σα απαντώ και μονολεκτικά για να μην κουράζει. Ολοκληρώστε. Μπορώ και μονολεκτικά να απαντώ. Ναι, όχι. Απαντήστε το, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ποιο έχω να απαντήσω από όλα τώρα, τα πλωτά αυτό φράγματα. Που θέλετε να ολοκληρώσετε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι εγώ θα στηρίξω κάθε πολιτική η οποία θα προστατεύσει στην πραγματικότητα μια μεταναστευτική θέση, μια μεταναστευτική πολιτική η οποία είναι περιοριστική. Mm-hmm. Η οποία δεν είναι. Ελάτε όσοι θέλετε, όπου μάλιστα. θέλετε, εγκατασταθείτε όπου θέλετε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ την εγκαταλείψαμε. Άρα λοιπόν δίνουμε μία μάχη η οποία έχει προφανώς δυσκολίες. Να βελτιώνεται το πρόβλημα όμως. Η οποία έχει προφανώς δυσκολίες και η οποία θα δοκιμάσει αρκετά πράγματα. Μου λέτε για τα πλώντα φράγματα. Εξήγησα τη χρησιμότητα των πλώντων φραγμάτων. Μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να μην λειτουργήσει. Ακούστε τώρα τι λέει. Μπορεί όμως να υπάρχει ένας ο οποίος να δικαιούται άσυλο. Και αφού υπάρχει ένας που δικαιούται άσυλο, άρα πρέπει να φτάσει. Αυτή είναι η αντίληψή του. Μάλιστα. Προσέξτε το θεμελιώδες λάθος. Καθόλου έτσι. Διότι άσυλο μπορεί να ζητήσει, αν θέλει, στην Τουρκία. Mm-hmm. Αποκτά δικαίωμα να ζητήσει άσυλο από τη στιγμή που φτάνει σε ελληνικό έδαφος. Βεβαίως. Αν δεν φτάσει σε ελληνικό έδαφος, γιατί θα εφαρμοστεί μια πολιτική η οποία φυλάσσει τα σύνορα, το άσυλο πάντω ζητείται στην Τουρκία. Αλλά αυτή ήταν η λογική της. Ήταν η λογική της διευκόλυνσης. Ακούστε. Άρα λοιπόν, για να τελειώσω. Για να τελειώσω. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει ομολογημένη καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει ομολογημένη. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό. Έχει κάνει εκτίμηση ο Πρωθυπουργός. Και υπήρξε αυτοκριτικός, το έχει πει τρεις φορές ο άνθρωπος. Βεβαίως. Έτσι. Και λέμε λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή οδηγεί αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή, όχι στην αλλαγή σχεδίου, όχι στην αλλαγή στρατηγικής, στην εφαρμογή της στρατηγικής που ψήφισε η Βουλή και που καταψήφισε ο κύριο Ζαχαριάδη. Περιμένουμε να δούμε και εμείς την εφαρμογή αυτή. Κλείσαμε, παιδιά, ελάτε. Λοιπόν, είναι αποκαλυπτικό αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης. Δεν έχει καταλάβει ποια είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και δεν έχει καταλάβει τι προβλέπει το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, αν και γνωρίζω ότι είναι από τους πολύ καλούς νομιμούς. Λέει ο κύριος Βορύδης. Προβλέπει να διαλέγουν άσυλο που θέλουν οι πρόσφυγες. Το προβλέπει αυτό. Τον καλό διάλογο. Τι λέει ο κύριος Βορύδης. Ακούστε. Οι πρόσφυγες διαλέγουν άσυλο. Απαντώ στην κυρία Αναστασοπούλου. Ελάτε, κύριε Ζαχαριάδη. Φύγετε από υπουργός, γίνετε δημοσιογράφος, σας δώσω συνέντευξη. Λοιπόν. Άμα φύγω από υπουργός, να γίνω δημοσιογράφος. Δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ απαντάω στην κυρία Αναστασοπούλου και στον κύριο οικονόμου. Λέω λοιπόν, αίτηση ασύλου λέει μπορεί να κάνουν στην Τουρκία. Και αυτοί όλοι οι οποίοι κάνουν αίτηση ασύλου και δέχεται η Ευρώπη την αίτηση ασύλου τους, παρατυπούνε, κύριε Βορύδη. Σας απαντώ. Δηλαδή, δεν έχουμε χρόνο για διάλογο, κύριε Ζαχαρία. Πέρα από ότι είναι και αντιπροσφυγική. Το δεύτερο. Ένα λεπτό. Γιατί νομίζω ότι ξέρω τι λέω. Και εσείς ξέρετε τι λέτε. Πολύ καλά ξέρετε. Όλοι μας ξέρουμε. Και τα αποτελέσματα με εμάς ήταν 5.000 άνθρωποι στη Μόρια και εγώ λέω ότι δεν ήταν καλά και έπρεπε να τα βελτιώσουμε. Μάλιστα. Ναι. Και με εσάς είναι 25.000. Τι ανοιχτές πύλες. Έχουμε 25.000 ανθρώπους και μου λέγεται. Μα εσείς την έχετε γεμίσει την Ελλάδα, κύριε Βορύδη. Κύριε Ζαχαρία, εμείς. Δεν έχουμε να φωνάζετε εδώ πέρα. Ανοιχτές πύλες. Λοιπόν, καλημέρα σας. Διάλειμμα να πούμε μόνο ότι ο κύριος Μηταράκης μεθαύριο θα είναι εδώ στο αποτύπωμα με τον Παύλο Τσίμα. Θα σας λύσει όλες τις απορίες. Να το δείτε, κύριε Βορύδη. Να το δείτε. Θα μεταφέρω τις απορίες σας πολύ αναλυτικά. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Δώρο συνολικής αξίας 3.000 ευρώ από τη ΣΕΝ.